Στα πλαίσια της πανελλαδικής δράσης, ημέρα δράσης για τα δικαιώματα των εργαζομένων, πραγματοποιούμε σήμερα τη σημερινή κινητοποίηση, δίνοντας συνέχεια στην κινητοποίηση που έγινε στις 16 του Απρίλιου. Θεωρούμε απαράδεκτο και το χρόνο και το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το ότι η κυβέρνηση φέρνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο σε συνθήκες που πρακτικά δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις ούτε από εκπαιδευτικούς, ούτε από μαθητές, ούτε από γονείς, αποτελεί πολιτική αθλειότητα. Είναι λοιπόν αθλειότητα η επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων, είναι αθλειότητα τα μέτρα που κάνουν το σχολείο πιο ανταγωνιστικό, πιο ταξικό, πιο βαθιά εξετασιοκεντρικό. Είναι αθλειότητα να τιμωρούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που στηρίζουν επί 12 χρόνια τη δημόσια εκπαίδευση. Είναι αθλειότητα να εμποδίζουν δεκάδες χιλιάδες μαθητές στο Νεπάλ να συνεχίσουν τη φίτησή τους. Είναι αθλειότητα να φέρνουν την λεγόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, αντί να πάρει μέτρα προστασίας για το άνοιγμα των σχολείων και την επόμενη μέρα της εκπαίδευσης, νομοθετεί την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Και έχουν και το θράσος να μιλάνε και να μας κουνάνε και το δάχτυλο, να μιλάνε για μέτρα ατομικής προστασίας και ατομικής ευθύνης. Με τη σημερινή μας κινητοποίηση στέλνουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας ότι η συνδικαλιστική δράση δεν μπαίνει σε καραντίνα. Ότι η συνδικαλιστική δράση δεν φημώνεται. Μπορεί να φοράμε τις μάσκες, όμως δεν φημώνεται ούτε η σκέψη, ούτε η συνείδησή μας. Καλούμε εδώ και τώρα το αντίθετο, συνεχίζουμε να κάνουμε το χρέος μας, όπως κάναμε στην κρίση του κορονοϊού, στεκόμενοι δίπλα στους μαθητές μας, το ίδιο κάνουμε και σήμερα. Υπερασπιζόμαστε τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, των εργατικών και λαϊκών οικογενειών. Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Καλούμε εδώ και τώρα να οργανωθεί ο αγώνας, είναι ώρα να οργανωθεί ο αγώνας μαζί με τους εκπαιδευτικούς και των μαθητών και των γονιών. Έχουμε την πείρα. Έχουμε τη δύναμη να εμποδίσουμε, να τους εμποδίσουμε και να ακυρώσουμε τα αντιεκπαιδευτικά σχέδιά τους.